Είχαμε λοιπόν να παίξουμε City Builder στο solo mode, το οποίο παίζει όπως το co-op, το συνεργατικό. Η μόνη διαφορά είναι ότι στο co-op, θυμίζω, οι φάσεις είναι immigration, όπου τραβάμε settler από την τσάντα και το βάζουμε σε ένα από τα tracks. Expansion, όπου προσθέτουμε ένα πλακίδιο από το χέρι μας, από τα τρία που έχουμε και αναπληρώνουμε. Και το upkeep, όπου τραβάμε ένα πλακίδιο για να βάλουμε, να έχουμε πάλι τρία. Η διαφορά που έχει το solo είναι ότι με έναν παίχτη ο αριθμός των monument που πρέπει να βάλουμε στην πόλη και να ενεργοποιήσουμε τη συνθήκη τους από τα co-op συνεργατικά monument, από αυτά τα τέσσερα, είναι δύο από τα τέσσερα που έχω τραβήξει, τέσσερα τυχαία. Υπάρχει πάλι όπως και στα υπόλοιπα συνεργατικά παιχνίδια το Emperor's Edict, που έχει μια συνθήκη που πρέπει να την τηρήσουμε. Και φυσικά, αν για κάποιο λόγο πρέπει να βάλουμε settler εδώ στο τέλος της ουράς, ενώ η πύλη είναι στο 1, και δηλαδή μπαίνουν settler και δεν τους παίρνουμε να τους βάζουμε μέσα με τους κανόνες του παιχνιδιού, τότε χάνουμε το παιχνίδι. Αν καταφέρουμε δύο από τα τέσσερα να τα βάλουμε μέσα, έχουμε κερδίσει στο beginner's level το παιχνίδι, στο solo, 3 στα 4 στο intermediate και 4 στα 5 στο advanced. Οπότε τώρα ξεκινάμε για το intermediate, για το beginner μάλλον, 2 στα 4. Οι κανόνες στο solo, στο gameplay, καταρχήν χρησιμοποιούμε μόνο ένα, θυμίζω, αυτό είναι το track του competitive, αυτό είναι το track του solo. Χρησιμοποιούμε μόνο ένα settler track. Δεν φτιάχνουμε supply με πλακίδια. Κάθε φορά στη φάση expansion θα τραβάμε τρία, θα τοποθετούμε το ένα και τα άλλα δύο θα τα πετάμε. Και οι φάσεις είναι: πρώτα immigration, τραβάμε από το πογκί έναν settler, δύο settler, τον έναν τον προσθέτουμε στο track και τον άλλον τον βάζουμε πίσω στην τσάντα ή τον πετάμε από το κουτί, πίσω στο κουτί. Το δεύτερο stage είναι το expansion, όπου τραβάμε τρία πλακίδια και προσθέτουμε το ένα και τα άλλα δύο τα πετάμε εκτός παιχνιδιού. Και αυτό συνεχίζει μέχρι είτε να κερδίσουμε είτε να χάσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Διαβάζω λίγο εντάχει τα goals που έχουμε. Έχουμε το Parthenon, το οποίο μας λέει ότι αυτή η πόλη πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 και πάνω nobles. Nobles, θυμίζω, είναι τα μεγάλα μυπλάκια. Τα μικρά, τα commoners, τους έχω βάλει μέσα στο πουγγί. Ίσως να κάνω και ένα stack εδώ με τα μεγάλα, τους οποίους ας τους βάλω εδώ, να υπάρχει ένα απόθεμα. Πολύ απλά αυτοί μπαίνουν στο παιχνίδι όταν δύο commoner είναι ο ένας πίσω από τον άλλον, τότε τους αφαιρούμε και βάζουμε έναν noble. Είναι αυτά τα πιο μεγάλα κτίρια, οι nobles. Okay. Ωραία. Μάλιστα. Είμαστε σαφώς έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν. Η πρώτη φάση είναι η φάση του immigration, οπότε τραβάμε δύο commoners. Έχουμε βγάλει ένα πράσινο και ένα πορτοκαλί. Και θα κρατήσουμε τον ένα και τον άλλον ή θα τον πετάξουμε να βάλουμε πίσω. Σταμάτησα πριν, ξεκίνησα να δείχνω τα monument, πρέπει να μπουν δύο από τα τέσσερα τουλάχιστον. Λοιπόν, το ένα είναι το Panthen, που λέει αυτή η πόλη πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 και πάνω nobles. Το άλλο είναι το Cloaca Maxima, που αυτή η πόλη πρέπει να έχει 14 και πάνω settlers γενικά. Το Praetorium, που αυτή η πόλη πρέπει να έχει 5 και πάνω settlers του ίδιου χρώματος. Settlers πρέπει να είναι και οι commoners και οι nobles. Και το Victory Column, η στήλη της νίκης. This city must have a street 5 plus tiles long. Είναι continuous straight line, ένα δρόμο που να περνάει από 5 και πάνω πλακίδια και να είναι ευθεία. Η προσταγή του αυτοκράτορα είναι ότι κάθε πόλη πρέπει να χτίσει μία ολοκληρωμένη περιοχή, district, που να έχει τουλάχιστον 4 διαφορετικά landmark και καθόλου vacant houses. Ενώ από πίσω, every city must build one complete district with 4 identical landmarks. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο δύσκολο για το solo, είναι η αλήθεια. Για να δω και τα υπόλοιπα. Choose a starter tile to replace your own city square, which will remove from play.
Antoine Purple Noble per player to this edict. They can be taken at any time following the standard noble requirements. All must be housed. Important friends. Νομίζω θα βάλω αυτό. Φαίνεται πολύ πιο εύκολο. Να, ναι, είναι κοπ. Βλέπετε, ναι. Πριν ήταν ανταγωνιστικό το άλλο που έβαλα. Οπότε θα βάλω ένα κοπ. Για να είναι σωστό. Να είμαστε. Είναι τα βλακίδια τα κοπ. Το ίδιο ισχύει και για τα monument. Τα monuments που παίζουν στο κοπ έχουν το συνεργατικό σύμβολο εδώ. Μάλιστα, λοιπόν. Τραβάμε δύο. Θυμίζω για να κάνω claim ένα settler, είτε commoner πρέπει να βάλω ένα στο χρώμα του, εκτός από τα πορτοταμό που θέλουν τρία ίδια, ενώ ο noble θέλει δύο στο χρώμα του. Η διαφορά είναι λοιπόν ότι το primary, ο settler θέλει δύο landmarks, το ένα στο χρώμα του, το άλλο τι να είναι, και ενώ ο noble θέλει τρία landmarks, τα δύο πράσινα στο χρώμα του δηλαδή, το άλλο τι να είναι. Έτσι, δύο για το μικρό και τρία για το μεγάλο. Ωραία. Αυτό είναι για το κόκκινο και αυτό είναι για το μπλε. Πράσινο δεν έχω κανένα. Οπότε ας πούμε ότι βάζω το πορτοκαλί. Σέτλερ στην ουρά. Περιμένει και το άλλο το βάζω πίσω. Τώρα, στο expansion τραβάω τρία tile και διαλέγω να τοποθετήσω το ένα. Θυμίζω οι settler μπαίνουν μόνο σε λευκά σπίτια, έτσι αυτά είναι τα τρία tile που έχω αυτή τη στιγμή, σπίτια με λευκή στέγη. Πάμε λοιπόν, βλέπω μπλε, μπλε και λευκό, μπλε, λευκό και άγαλμα που είναι μπαλαντέρ landmark. Και μπλε και δύο λευκά χωρίς δρόμο. Ναι. Επίσης τον landmark να ξέρετε ότι πρέπει να χωράει ακριβώς για να μπει. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις, για παράδειγμα, αυτό με αυτό. Και άλλο ένα γωνία εδώ για να το κλείσεις, έτσι. Θέλεις μεγάλο τρίγωνο και μικρό τρίγωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο θα κρατήσω από εδώ. Θα έλεγα να κολλήσω αυτό. Όχι. Ναι. Κόκκινο και μπλε. Πάω να κολλήσω αυτό που υπάρχει μέσα, το κόκκινο landmark και το μπλε. Μήπως πάρω αυτό εδώ και το τοποθετήσω. Οπότε αυτά τα δύο τα πετάω. Τραβάμε πάλι. Δύο. Μπορώ να κρατήσω και το ένα μόνο. Ops, να το. Μπαίνει εδώ. Και το άλλο επιστρέφει πίσω. Τραβάω δύο πλακίδια. Συγγνώμη, τραβάω δύο πλακίδια από εδώ, από το dispenser, τρία. θα κρατήσω πάλι το ένα και τα άλλα δύο θα τα πετάω. Λοιπόν, παίζω και με τα 60 χωρίς τα starter. Εδώ τώρα θέλω να βάλω κάποιο σπίτι. Εδώ είναι πορτοκαλί monument, άρα θέλω σπίτι εκεί για να μπορώ να ξεκλειδώσω το πορτοκαλί, αλλιώς έχω πρόβλημα. Οπότε αν βάλω σε αυτόν τον δρόμο
Η λίμνη δεν μετράει. Θέλω σπίτι και ένα άλλο landmark. Θα κερδίσω λοιπόν settlers από τα tracks. Complete districts and separate vacant house. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν σπίτι και landmark. Πάμε να βάλουμε αυτό εδώ. Και εδώ κλείνουμε το δρόμο. Ναι, όχι, δεν το κλείνω το δρόμο. Ωραία. Και αυτά τα δύο τα πετάμε. Συνεχίζουμε. Τραβάμε δύο. Κρατάμε το ένα. Κρατήσω πράσινο. Αυτό θα πει πίσω. Τραβάω τρία tiles. Και τώρα πρέπει να κλείσω. Μισό λεπτό. Θα μπορούσα να κρατήσω και το κόκκινο. Ναι, αυτό θα έκανα. Γιατί να... όχι. Κρατάω το κόκκινο αντί για το πράσινο. Το βάζω από πίσω. Και να μπαίνει από πίσω, φεύγουν τα δύο κόκκινα και γίνονται noble. Μην έχω και λιγότερες θέσεις. Αυτό θέλει όμως βέβαια δύο κόκκινα. Και ένα τρίτο, ό,τι να είναι, landmark. Μάλιστα. Λοιπόν, από αυτά τα τρία, λέω να βάλω, έχω πορτοκαλί και χρειάζομαι και άλλο ένα. Ωραία, ας βάλω αυτό το μπλε. Εδώ έτσι. Οπότε τώρα έχω δύο σπίτια, ένα πορτοκαλί και ένα μπλε. Ή μήπως να βάλω άλλο ένα πορτοκαλί landmark. Τα πετάω. Λοιπόν, τώρα μπορώ να πω ότι ο πορτοκαλί βγαίνει σε αυτό το σπίτι γιατί έχει ένα landmark πορτοκαλί και ένα άλλο, ό,τι χρώμα θέλω, τυχαίνει να είναι πορτοκαλί. Και αυτός προχωράει. Τραβάω δύο. Θα κρατήσω τον πορτοκαλί πάλι. Τραβάω τρία tile για να διαλέξω το ένα. Ο κόκκινος θέλει δύο κόκκινα. Δυστυχώς εδώ το μπορεί να γίνει μπελαντέρ. Σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ό,τι χρώμα θέλω. Οπότε, αν το χρησιμοποιήσω εδώ, είναι η Βαλαντέ landmark, δεν έχει όμως σπίτι. Για να μπει ο νόμπλο ο μεγάλος να
σπίτια είναι με την άσπρη ροφή. Από κοντά είναι πιο εύκολο να τα παρακολουθείς αυτά. Στις εικόνες στο δίκτυο είναι λίγο bear the way η εικονογράφηση, αλλά από κοντά δεν ξεμπερδεύεσαι καθόλου. Είναι αυτό που είπα και στην εισαγωγή του How to Play Video. Okay. Είχε αρκετή σκέψη, δεν το περίμενα. Δεν είναι τόσο... Okay, το βάζω εδώ. Και βάζοντας το εδώ μπορώ να πάρω αυτό εδώ, που είναι το κλοάξια αμάξια, που είναι αυτό εδώ το υδραγωγείο, τι είναι, η γέφυρα, και να τη βάλω εδώ. Αυτή η πόλη πρέπει να έχει, το βάζω εδώ, έχει οριοθετηθεί θέση για το landmark, πατάει πάνω σε ένα κόκκινο και ένα μπλε, κόκκινο και μπλε, νάτο, οπότε δικαιούμαι να το βάλω. Και αυτά δύο τα πετάω. Τραβάω. Δύο. Διαλέγω το ένα. Θα έλεγα να βάλω πράσινο. Ας πούμε ότι βάζω μπλε. Πρέπει γρήγορα να βάλω κάποιον μέσα γιατί έχω πρόβλημα. Θα βάλω τρία. Ωραία, μπαίνει αυτό εδώ. Για να έχω δύο κόκκινα, γιατί δεν έχω άλλο περιθώριο. Και να κολλήσω κάποιο άλλο. Και αυτά εδώ τα χάνω. Τραβάω δύο. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Κρατάω το πράσινο. Το επιστρέφω μέσα. Τραβάω τρία πάλι, πλακίδια. Οκ, μπορώ τώρα να βάλω ένα landmark. Πρέπει να σου πίνω από πάνω προς τα κάτω τους. Settlers, όπως έρχονται να μπουν στην πόλη, έρχεται ο κόκκινος, οπότε λέω να βάλω αυτό εδώ και να πετάξω ή να βάλω κάποιο landmark ακόμα. Κόκκινο και κόκκινο δεν μπορώ να το κάνω. Να έβαζα εδώ το κόκκινο για παράδειγμα αυτό. Ναι. Όχι. Και έχουμε για να μπει εδώ ένα ελεύθερο landmark. Να έχω τα δύο κόκκινα και ένα τρίτο ό,τι να είναι. Τι να αναβάλω αυτό εδώ. Οπότε αυτός μπαίνει εδώ. Σε ένα από αυτά τα σπίτια κανονικά. Μάλιστα. Πρέπει να έχουν φύγει, έτσι. Επίσης, τώρα μπορώ να βάλω και τον πορτοκαλί το δεύτερο εδώ, γιατί χρειάζεται ένα πορτοκαλί και ένα ό,τι άλλο να είναι, οπότε μπαίνει εκεί.
Μάλιστα. Τραβάμε τρία. Πριν ξέρασα να τραβήξω με μύπλη. Θα τραβήξω το πράσινο, οπότε τα δύο πράσινα φεύγουν και κάνω ένα πράσινο μεγάλο. Ωραία. Εδώ τώρα λοιπόν χρειάζομαι δύο πράσινα. Πω, είναι σφιχτό. Σφιχτό σίγουρα. Το πι έτσι, έχω ενώσει το ένα πράσινο εδώ, έχω ένα δεύτερο, έχω ένα τρίτο και αν ενώσω και αυτό το πράσινο μετά μπορώ να βάλω το μόνο ένα πράσινο και αντίστοιχα εδώ αυτό είναι λάθος εδώ που έκανε τοποθέτηση, sorry, δεν μπορούσε να μπει αυτός εδώ, δεν μπορεί, σε κάθε αντίστοιχο πρέπει να είναι ένας από κάθε χρώμα, μην ξεχνιόμαστε, οπότε δεν μπορεί να μπει δεύτερος εδώ. Ναι. Οπότε αυτά πετιούνται. Τραβάμε πάλι. Δύο. Και μένει ένα. Θα επιλέξω να βάλω το κόκκινο. Τραβάω τρία tile. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω όπως και δίποτε να ενώσω αυτό εδώ, ενώνοντάς το όχι. Είναι καψιματάκι το παιχνίδι. Μπορώ να βάλω τον πράσινο, αλλά προηγείται πορτοκαλί. Θα το αφήσω όπως το πάρω αυτό εκεί και ας προσπαθήσω να ενώσω εδώ για να βάλω τι. Ναι. Ενώνω εδώ. Με τον τρόπο αυτό ενώνονται αυτά τα δύο, δύο πράσινα και ένα πορτοκαλί ή ένα άλλο. Αυτό θα μπορεί να μπει θεωρητικά αν βάλω σπίτι. Σε πρώτη φάση όμως μπορεί να μπει ο πορτοκαλί εδώ που καίγομαι. Όχι, ποιος πορτοκαλί. Ναι, ο πορτοκαλί εδώ που καίγομαι. Σωστά, και αυτοί να προχωρήσουν. Μετά αυτά. Τα βάω δύο. Θα έλεγα να βάλω ένα μπλε. Γιατί είναι δύσκολος ο μοβ με τρία. Με το μου μπορώ να βάλω τρία ό,τι θέλω. Στα purple needs three different color landmarks. Α, όχι απαραίτητα. Θα βάλω ένα purple. Okay. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ναι. Ο μπλε τώρα πρέπει όπως και δίποτε να μπει κάπου. Για να τραβήξουμε τρία πάλι. Ιδανικά θέλω δύο λευκά, ναι, σώθηκα. Γιατί με τα δύο λευκά μπορώ να επεκτείνω αυτό εδώ. Κολλώντας δύο λευκά εδώ, το ένα να πάρει το μπλε, γιατί έχει μπλε εδώ αυτό το σπίτι, και το άλλο να πάρει το πράσινο, γιατί έχει ένα και ένα πράσινο. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και έχω λίγο καθαρίσει από εδώ και αυτά φεύγουν. Τραβάω δύο, αναγκαστικά θα βάλω ένα από τα δύο.
βάζω το μπλε, τραβάω 3, ναι, έχω 14 settlers, έχω βάλει 1, 2, 3, 4, 5, okay. Το άλλο είναι να έχω 4 και πάνω νόμπλε, έχω 2 και θέλει ένα κόκκινο μόνο αυτό, οπότε μήπως θα ήταν καλή ευκαιρία να το βάλω, προσπαθώντας να χωρέσω κάπου. Δηλαδή αν αυτό μπει εδώ, να το, δημιουργώ συνθήκη για να μπει. Αυτό. Οκ, και πετάω αυτά τα δύο. Τραβάω πάλι 2 token. Κόκκινο και πορτοκαλί, κρατάω το κόκκινο. Όχι. Κρατάω το. Το πορτοκαλί. Λοιπόν, αυτός εδώ θεωρητικά μπορεί να μπει και εδώ. Να το κόκκινο. Και αυτός θα μπορούσε να μπει κάπου να έχει 3 διαφορετικά landmarks. Θεωρητικά, άμα κολλήσω εδώ ένα σπιτάκι, μπορεί να μπει. Οπότε, ας τον έχουμε υπόψη. Αλλά τώρα θέλω να κλείσω λίγο εκεί, βάζοντας ένα δεύτερο κόκκινο. Το οποίο θα το βάλω έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο παίρνω και αυτό που θέλει ένα κόκκινο απλά. Πρέπει να είναι ακριβώς. Monuments and Equipment and Bonuses have access to 3 visible monuments and supply with exact size and shape. Ναι, τα qualify, απλά δεν έχει settler, ok, γίνεται. Οπότε αυτό μπαίνει εδώ. Και έχω βάλει 2 από τα 4 monuments. Αν καταφέρω να κάνω fulfill, θα και αυτό. One purple noble per player. Πρέπει να καταφέρω να το βάλω μέσα. Που σημαίνει ότι πρέπει να βάλω σε landmark με 4. Okay. Φεύγουν αυτά. Τραβάω 2. Κόκκινο και πράσινο, θα κρατήσω. Τι να κρατήσω? Ας κρατήσουμε το πράσινο. Μάλιστα, τώρα τραβάω 3. Ωραία, παιδί, σαν σόλο. Ενδιαφέρον. Αν καταφέρω να βάλω με να βάλω αυτό το mob, αλλά ναι, αναγκαστικά δεν έχω άλλη επιλογή. Ωραία, ας βάλω λοιπόν αυτό το mob εδώ, το οποίο είναι να μπει αυτό εδώ, γιατί έχει 1, 2, 3 διαφορετικά. Όχι, δεν το βάζω ακόμα. Μην την κάψω αυτή τη θέση, την κρατήσω για το τέτοιο, γιατί θέλει 4 το μεγάλο noble, ενώ ο μικρός θέλει 3. Άρα θεωρητικά, άμα χτίσω λίγο εδώ και βάλω πράσινο, έχω, ας πούμε ότι βάζω ένα μπλε, αλλά δεν με βοηθάει κιόλας με αυτά που βγήκανε τώρα. Ας πούμε ότι βάζω αυτό εδώ. Όχι, έτσι κλείνει. Ατιμό.
Βάζω αυτό εδώ. Βάζω αυτό εδώ με το οποίο κλείνει. Και ενώ το κλείνω, έχει ένα πράσινο, ένα πορτοκαλί και ένα δεύτερο πορτοκαλί. Έχει δύο, δεν έχει τρία. Όχι, δεν το κλείνω ακόμα. Πάμε να χτίσουμε λίγο για το μπλε, γιατί δεν θα έχουμε που να βάλουμε. Με το μπλε, okay. Οπότε θα έλεγα ότι μπαίνει εδώ αυτό. Okay. Τραβάω δύο, κρατάω το ένα. Πρέπει όπως και είπα να κάνω τοποθέτηση, γιατί θα έχω πρόβλημα τώρα. Τραβάω τρία tiles. Τα φεύγουν. Τρία. Τώρα πρέπει να βάλω εκεί. Προσπάθησα να μην θυσιάσω αυτό, να το κρατήσω για το μεγάλο, αυτόν εδώ, αλλά... Έχω δύο... Α, μισό λεπτό. Όχι, πάλι πορτοκαλί βγήκε. Άτιμο. Πορτοκαλί. Πω, είναι κάψο το παιχνίδι. Και δεν του φαίνονταν, Ωραία, άλλη στατική. Κόκκινο πορτοκαλί. Πάλι κόκκινο πορτοκαλί έχω εδώ. Ήθελα πράσινο ή μπλε διαγώνιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ας πούμε ότι βάζω αυτό εδώ. Και... Όχι, γιατί να το ανοίξω, μετά δεν μπορώ να πω στο πράσινο πάλι. Θα το κλείσω, να το βάλω αυτό εδώ, έτσι, προς τα πάνω. Και βάζω αυτό τον move εδώ. Τα κινούνται. Επιπλέον αυτά πετιούνται. Κοιτάω δύο και κρατάω το ένα. Κοίτα τώρα το move που μου κάτσε. Με έχει ξεκατέψει το move. Τρία tile. Θα έλεγα ότι για να βάλω το μπλε... θα μπορούσα... να φτιαχτώ και για το πορτοκαλί, οπότε βάζω... αυτό εδώ... και εδώ έχω ένα, δύο, τρία... τέσσερα σπίτια και μπορώ να βάλω μπλε και πορτοκαλί, γιατί το ένα συμπληρώνει το άλλο. Μπλε και πορτοκαλί και πετάω αυτά, τα ανεβαίνουν, τραβάω δύο, κρατά το ένα και το άλλο το βάζω πίσω. Τραβάω πάλι τρία πλακίδια.
από αυτά θα έλεγα ότι τοποθετώ κάτι με πράσινο. Βάζω αυτό εδώ με πράσινο, που σημαίνει ότι μπορεί αυτό το πράσινο να έρθει εδώ. Χρειάζεται ένα πράσινο και ένα κάποιο άλλο, έχει το πορτοκαλί. Μάλιστα, τα πετιούνται. Πλησιάζω προς το τέλος. Θα πάρω το μπλε για να το συνδυάσω και να κάνω μόνο μπλε. Μάλιστα. Θα βγω τρία και θέλω κάτι για να μπει μπλε. Για να μπει μπλε θα μπορούσα εν δυνάμει εδώ. Έχει ανοίξει σπίτια μας αυτό. Αρκετό κάψιμο το παιχνίδι, το ξαναλέω. Ας πούμε το βάζω εδώ. Okay. Και πετάω αυτά τα δύο. Τα βάζω άλλους δύο. Ένα πορτοκαλί και το βάζω πίσω. Τρία, τέσσερα. Τρία πλακίδια ακόμα. Πρέπει να βάλω μπλε τώρα. Θεωρητικά εδώ έχει κλείσει. Εδώ βάζω για αρχή ένα μπλε. Πετάω αυτά τα δύο. Τραβάω. Τραβάω δύο. Μου βγαίνει κόκκινο και πράσινο. Πετάω το πράσινο, πετάω το κόκκινο. Τρία τάιλ ακόμα. Είναι δύσκολο τώρα γιατί για να βάλω το μόβ αυτό πρέπει να έχω ένα απ' όλα. Και δύσκολα έχω ένα απ' όλα. Εκτός αν πάω να χτίσω εδώ. Μια κίνηση. Όχι. Με έχει ξετινάξει το μοβ. Θυμάμαι για τα μοβ.
including the purple corners. Πώς θα μπει τώρα αυτός, έχω λίγο κολλήσει με τον μοβ μου και βγει εκεί. Πρέπει να έχει 3 landmarks. 1, 2. Πράσινο, μπλε. Ωραία, θα κολλήσω και το κόκκινο εδώ. Περιπίν και τον βάζω, να τους. Έχει κόκκινο, πράσινο και μπλε. Οκ, γιατί κόλλησε έτσι. Ωραία. Και πετάω αυτά. Ας πούμε ότι είναι κόκκινος. Οκ. Και το μπλε ήθελα να το πετάω. Τραβάω 3. Για να τοποθετήσω, καταρχήν έχω 14 σέτλες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, πρέπει να βάλω άλλους 2 για να κερδίσω. Πρέπει να βάλω 2 σέτλες σίγουρα. Και πρέπει να έχω 4 νόμπλς. Αυτό αν το βάλω και βάλω και αυτό να το κάνω. Δημοριακά. Αλλά πώς θα μπει αυτός. Θέλει 2 μπλε. Πολύ δύσκολα. Για να μπει ο μοβ. Ο μοβ πρέπει να μπει κάπου να έχει 4 landmarks. Άρα. Έχουμε και λέμε. Πορτοκαλί κόκκινο. Πορτοκαλί πράσινο, μπλε δεν έχω να βάλω τώρα, οπότε δεν μπορώ να βάλω το μόβ στην υποθέτηση, εκτός αν ήρθω να βάλω κάτι εδώ, για να βάλω ποιον τον μπλε, όποιος θέλει, 2 μπλε, 1 και ένα 2, νάτος, 1 μπλε και ένα 2 και ένα 3 πράσινο. Το μπλε μπαίνει, ας πούμε εδώ. Θα πετιούνται και τραβάω ένα τελευταίο. Ωραία, τραβάω, ας πούμε, το πορτοκαλί, πες ότι βάζω. Και μένουν τα 3 τελευταία βλακίδια. Πρέπει να καταφέρω να βάλω τον μόβο, αλλιώς χάνω. Αν το βάλω, κερδίζω. Γιατί θα είναι ο 4ος νόμπλ, οπότε θα το εκπληρώνω αυτό το monument. Θα έχω 14ο settler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 και θα έχω κάνει και τη διαταγή του αυτοκράτορα. Δεν νομίζω μπορώ να το κάνω. Για να δούμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να μπορεί να μπει κάπου που να υπάρχουν 4 και έχω φάει το... Ops, sorry, αυτό εδώ δεν μπαίνει εδώ. Υπάρχει ήδη το μπλε. Μπάστα, 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 δικαίωμα. Δεν μπορεί να μπει εκεί. Θα πρέπει να μπει κάπου αλλού που να μην υπάρχει άλλος μπλε, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μπει η φερρυπίν έτσι εδώ. Εντάξει, οκ. Ας πούμε ότι αυτό έχει μπει εδώ και μπαίνει σε ένα από τα σπίτια εδώ, να μείνει μαζί δύο μπλε. Νόμιμο. Επανέρχομαι. Μπορώ να βάλω κάπου να έχω μπλε μοβ. Τι μου λείπει εδώ, αν είχα να κολλήσει ένα κόκκινο, θα μπορούσα να το κάνω. Ναι, γάμω το. Πορτοκαλί. Και εδώ τώρα ανέβαζα αυτό. Θα μου λείπει μετά ένα μπλε. Για να μπορούσα να το βάλω. Έτσι, γιατί ο τρόπος που τελειώνει είναι... Please, if you lose if one of the conditions are met, you have used all your tiles but failed to build a monument or monuments required for the difficulty.
Δύσκολο. Σου γιατί κάτι βλέπω εδώ. Αν έρθω και βάλω αυτό εδώ. Έχει ένα πορτοκαλί, ένα πράσινο, ένα κόκκινο. Α, πάλι μου λείπει το ένα μπλε. Γιατί είναι μεγάλος. Οπότε θα πρέπει να έχω και αυτό αντίστοιχα. Καλά, έχασα, δεν μπορώ να το κάνω. Απλά αν είχα και αυτό, θα μπορούσα να το βάλω εδώ και να κερδίσω. Γιατί αυτό το εκπληρώνω, αυτό το εκπληρώνω και αυτό το εκπληρώνω. Για ένα πλακίδιο δεν κατάφερα να το κάνω. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Πολύ ενδιαφέρον και σαν solo. Πολύ ενδιαφέρον.